Ναι. Μια σκέψη, μάλλον. Μεγάλη μας χαρά, πρόεδρε, πες, σύντομα όμως. Ας το αφήσουμε σαν σκέψη. Λοιπόν, να πω μερικά πράγματα πριν τελειώσουμε. Ήμασταν συνολικά 73 άτομα, συνεπώς ήμασταν παρόντες πάνω από 50. Καθυστερήσαμε να ξεκινήσουμε 20 λεπτά. Το οικονομικό κόστος εκδήλωσης ήταν 0. Το έντυπο δεν θα το ξανατυπώσουμε γιατί συνεχώς αλλάζει. Όσοι είχατε την τύχη να έχετε το πρώτο, κρατήστε το για ενθύμιο. Αν θέλετε να το κατεβάσετε, θα το κατεβάζετε από το blog. Συμμετείχαν μέλη της γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ όπως και την προηγούμενη φορά. Σε λίγες μέρες θα ανακοινωθεί στο blog η πρώτη συνάντηση της ΠΑΣΑ στη Θεσσαλονίκη. Ότι η επισκεψιμότητα του blog έχει κατέβει από 1.700 άτομα την ημέρα στα 1.300 άτομα την ημέρα. Ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μία συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Κόκκινο χτες, είχαμε 3 δημοσιεύματα στην Αυγή, 2 σε Ελευθεροτυπία, 1 στην Εποχή, 1 στο Ποντίκι και περίπου 8 μπλοκ είναι συνεχώς συνδεδεμένα με εμάς. Και σήμερα υπήρχαν 20 παρεμβάσεις. Υπάρχουν 2 ζητήματα που πρέπει να λύσουμε. Πρώτον είναι η επικύρωση των λεφθέντων στην προηγούμενη συνάντησή μας και η επικύρωση το αν θα στείλουμε το γράμμα που σας ανακοινώσαμε αρχικά στη γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνδιαχείριση του Wiki. Ότι σε 15 μέρες θα επαναληφθεί η τρίτη συνάντηση με άλλο Προεδρείο, ακριβώς εμείς οι δύο τουλάχιστον δεν θα είμαστε στο επόμενο Προεδρείο.